Πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη να μιλήσουμε με τον κύριο Στέλιο Αγγελούδη, υποψήφιο δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Τι κάνετε? Καλησπέρα. Καλά και χαίρομαι που σας ακούω και τους δύο. Άκουσα τον κύριο Ζέρβα μετά το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής να λέει διάφορα πράγματα τα οποία ήταν, τι να πω, τουλάχιστον προσβλητικά, ότι εν πάση περιπτώσει τώρα να βγω εγώ, λέει, δήμαρχος, γιατί αλλιώς οι υπόλοιποι έχουν υποσχεθεί πράγματα και έχουν συμφέροντα με την Αθήνα κτλ. Πώς θα αντιμετωπίζετε εσείς όλα αυτά? Προφανώς ο κύριος Ζέρβας το μόνο που ξέχασε ήταν να πει σε ποιον το απευθύνει, αν δεν μιλούσε μπροστά στον καθρέφτη, και σε τι αναφέρεται. Ήταν μια γνωστή τακτική, η οποία νόμισα ότι ανήκει στο παρελθόν, το να πετούμε τη λάσπη στον ανεμιστήρα και όποιον πιάσει. Επομένως δεν έχω να απαντήσω κάτι σε αυτόν. Εγώ θα συνεχίσω να μιλάω για την πόλη, για μια πόλη που χρειάζεται να γίνουν 3.000 πράγματα από την αρχή, γιατί είναι σε μια εκτεταμένη περίοδο, ας πούμε, απραξίας και εγκατάλειψης. Τώρα, μια που εσείς είστε στην Αθήνα και εγώ είμαι στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή, να πω ότι ναι, με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής εκπροσωπώ και εγώ κάποια αθηναϊκά συμφέροντα που έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό της χώρας. Δεν βρίσκω κάτι άλλο. Θα περιμένω τον κύριο Ζέρβα, αν έχει διάθεση, να μας πει τι είναι αυτό για να πάρει και την κατάλληλη απάντηση. Είστε αισιόδοξος, κύριε Αγγελούδη, για το αποτέλεσμα το βράδυ της Κυριακής? Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Αν κρίνω από τη φωνή σας, πρέπει νότιμο να είστε εσύ, έτσι δεν είναι? Όχι, όχι. Όχι, εγώ ήμουν ο πρώτος. Μάλιστα, συγγνώμη. Λοιπόν, έχω μια αισιοδοξία γενικά σαν άνθρωπος. Κυρίως μου βγαίνει γιατί εδώ και 4-5 μέρες βλέπω στον κόσμο που περπατώ ένα κλίμα που λέει γυρίζουμε σελίδα, γιατί αυτό που δεν ξέρει η υπόλοιπη Ελλάδα είναι, και ήταν και ο λόγος όπου μπήκα σε αυτή την όμορφη περιπέτεια, είναι ότι διανύει η πόλη μια εκτεταμένη περίοδο, όπως σας είπα, εγκατάλειψης, μη έχοντας λύσει τα βασικά της θέματα. Δηλαδή αυτή η πόλη θα έπρεπε να συζητάει μεγάλα θέματα ανάπτυξης ή projects που την πηγαίνουν 10 βήματα παρακάτω και συζητάει αυτά που δεν έχει λύσει, που είναι η καθαριότητα, που είναι ο δημόσιος χώρος. Δηλαδή βλέπουμε χαρά στην Αθήνα να ξεκινούν απλά πράγματα από τις παρεμβάσεις στο πράσινο, αυτούς τους μικρούς χώρους δημόσιους, τσέπης όπως έχετε ονομάσει. Και εδώ μιλάμε ότι υπάρχει απόλυτη μη προσβασιμότητα, όχι για τα άτομα με αναπηρία, αλλά για όλους, στα πεζοδρόμια, τους δρόμους, την καθαριότητα, το κυκλοφοριακό που είναι σε μια τραγική κατάσταση. Και δεν ακούω ούτε μία λύση γιατί δεν έγιναν, μια αιτιολογία γιατί δεν έγιναν 4 χρόνια. Δεν ακούμε τι έχει σκοπό, έστω να τα διορθώνοντάς, να κάνει την επόμενη, αλλά κυρίως δεν βλέπω και μία διάθεση αυτοκριτικής, δηλαδή να πει μισό λεπτό, δεν λύσαμε το θέμα της καθαριότητας. Τον άκουσα σήμερα κάποιοι συνεργάτες μου να λέει σε κάποιο κεντρικό κανάλι, αθηναϊκό όμως, έτσι, αλλά εγώ δεν λέω ότι εκπροσωπήσει. Δηλαδή αυτό είναι το μεγαλύτερο, από τα μεγαλύτερα προβλήματα αντιλαμβανόμαστε, το θέμα της καθαριότητας στην πόλη. Είναι, δυστυχώς στην πόλη είναι αυτό. Εδώ και 8-9 μήνες που κάνουμε ένα απίστευτο διπορικό σε κάθε γειτονιά κτλ. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην, εδώ έχουν φτάσει στη Θεσσαλονίκη, να μην λένε σας παρακαλούμε δείτε το θέμα της καθαριότητας. Λοιπόν, και πώς να μην το δούμε? Αυτή τη στιγμή όλη η πόλη, η δεύτερη πόλη της χώρας και αυτή που δέχεται ένα μεγάλο όγκο, ένα φορτίο επισκεπτών, ιδιαίτερα από την βόρεια πλευρά, τις βαλκανικές χώρες που συνορεύουμε, δεν εξυπηρετείται μόνο με 30 απορριμματοφόρα, γιατί τα άλλα 40 λέει δεν υπάρχουν ανταλλακτικά και χρειαζόμαστε και άλλα 50-60 με βάση την αναλογία κατοίκων και παραγόμενου φορτίου απορριμμάτων. Αυτό έχει να κάνει με την δυνατότητα να ασκήσεις δημόσια διοίκηση ή διαχείριση σωστή, γιατί δεν τώρα θα ανακαλύψουμε την Αμερική
το πώς μαζεύονται τα σκουπίδια σε μια πόλη ευρωπαϊκή. Αν μη τι άλλο, έχετε το μετρό να προσβλέπετε. Θέλω να πω ότι ξέρω εγώ, σε λιγότερο από ένα χρόνο θα έχετε μια διέξοδο στο κυκλοφοριακό. Πραγματικά η Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ περήφανη, γιατί μετά από 40 χρόνια θα αποκτήσει την πρώτη γραμμή των 9 χιλιόμετρων. Σωστή. Αντιλαμβάνεστε ότι χαίρομαι, αλλά και το σκοπτικό. Και το λέω αυτό γιατί λόγω των συνεδριάσεων που έχω κάθε εβδομάδα στην Αθήνα και τα λοιπά, βλέπω με χαρά κάθε 2 χρόνια να ξεκινά, όχι να σχεδιάζεται, και μια καινούργια γραμμή στο μετρό. Και αναρωτιέμαι, και δεν θεωρώ ότι αυτό είναι γκρίνια, όσο τώρα φτάνουμε προς το τέλος, γιατί πραγματικά έχει τελειώσει και σε ένα χρόνο περίπου, μετά τις δοκιμαστικές προβλεπόμενες διαδικασίες, θα υπάρχει το μετρό στην πόλη. Δεν άκουσα 3 χρόνια, 4 να διεκδικείται μια γραμμή προς τις δυτικές συνοικίες που είναι το μεγάλο ανθρώπινο φορτίο και το οποίο με 70.000 οχήματα διέρχεται από τον κεντρικό δήμο. Δεν άκουσα τον δήμαρχο της πόλης να λέει πρέπει επιτέλους το μετρό να συνδεθεί με το αεροδρόμιο, ας πούμε, το οποίο δέχεται 2-3 εκατομμύρια τον κόσμο επισκέπτες. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν 2 θέματα. Το πώς διεκδικείς για την πόλη, το πώς μιλάς και το πώς τεκμηριωμένα διεκδικείς από την κεντρική εξουσία, και το άλλο είναι αν κάνεις τα απαραίτητα στην πόλη σου, ας πούμε, για την καθημερινότητα. Κύριε Αγγελούδη, τα λέτε πολύ ωραία. Debate, γιατί δεν κάνατε εσείς με τον κύριο Ζέρβα όπως έκαναν εδώ πέρα στην Αθήνα? Γιατί πραγματικά ζήλευα το debate εχθές μεταξύ του κυρίου Μπακογιάννη και Δούκα, αλλά και βέβαια τον ακούω να λέει διάφορα. Θέλω να σας πω το εξής. Εδώ και 15 μέρες παρακαλούμε στην κυριολεξία και ζητούμε τον δήμαρχο, τον απερχόμενο δήμαρχο, να συμμετάσχει σε ένα από τα 4 debate στα οποία πήραμε μέρος όλοι υποψήφιοι. Δεν ήρθε σε κανένα. SEM, Πανεπιστήμιο, Απηθή, Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, μια άλλη πρωτοβουλία. Και όχι μόνο αυτό. Πριν από 10 μέρες μας καλούν από την εποπτευόμενη από τον δήμαρχο δημοτική τηλεόραση να πάμε στο debate. Και συμφωνούμε όλοι. Ένα 24ωρο πριν ο δήμαρχος το ακυρώνει με ένα προσχηματικό λόγο, τον οποίο δεν θέλω να σχολιάσω. Μετά από αυτά υπάρχουν θέματα αρχής και αξιοπρέπειας απέναντι στους υπόλοιπους υποψηφίους, όπου επί 4 συνεδριάσεις, τηλεμαχίες, συζητούσαμε ακατάπαυστες ώρες. Και ξαφνικά, αποδοκιμαζόμενος την Κυριακή, έρχεται και λέει τώρα θέλω να συζητήσω. Αυτός είναι ο λόγος, ναι, και τίποτε παραπάνω. Ναι. Οι συνυποψήφοι, κάποιος από τους συνυποψήφιους βγήκε και είπε ότι στο δεύτερο γύρο στηρίζω Αγγελούδη, ή ακόμα είμαστε στο κενό? Ωραία, έχουν βγει αρκετοί. Βγήκε ο κύριος Τσαβλής. Ο κύριος Πέγκας. Ο κύριος Μπουτάρης. Ναι. Ο κύριος Πέγκας επέλεξε να μην τοποθετηθεί, να μην επιλέξει. Αλλά βγήκαν πάρα πολλοί υποψήφοι με τον κύριο Πέγκα. Ο Γιάννης ο Μπουτάρης, ναι, που παίζει ρόλο στην πόλη, δήλωσε ότι πρέπει να αλλάξει δήμαρχο και σελίδα η πόλη. Και νομίζω πως έπονται αρκετοί, γιατί σήμερα έχω δεχτεί κάποια τηλεφωνήματα τα οποία βάζουν το θέμα αυτό. Η πόλη αυτή τη στιγμή δεν έχει κάποιον, δεν τρέχει πίσω. Και ποτέ δεν ζήτησα κάτι τέτοιο, γιατί θεωρώ ότι δεν είμαι και ένας χαρισματικός άνθρωπος. Είμαι ένας άνθρωπος που θέλει να δουλέψει για την πόλη του με μια μεγάλη ομάδα ενεργών και δημιουργικών ανθρώπων. Αλλά η πόλη θέλει διακαώς να γυρίσει σελίδα. Δεν έχει να κάνει με το Στέλιο Αγγελούδη. Ο Στέλιος Αγγελούδης θα πρέπει να δει αν θα κερδίσει το στοίχημα της εμπιστοσύνης. Αυτό που προέχει τώρα είναι να πάμε στην επόμενη μέρα. Νομίζω κάπως έτσι ερμηνεύω όλο αυτό το κλίμα στην πόλη. Κύριε Αγγελούδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία την Κυριακή. Να είστε καλά, γεια σας. Εγώ χαίρομαι που σας άκουσα και τους δύο. Σας ευχαριστώ πολύ.